πατήσει αυτή στο Υπουργείο Οικονομικών με συγκεκριμένα αιτήματα στα οποία ζητάμε απάντηση. Συγκεκριμένη απάντηση στο δίκαιο αίτημα για 300 ευρώ μηνιαίο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα με τα νίκια. Συγκεκριμένη απάντηση στο δίκαιο αίτημα να δοθεί τώρα έκτακτο κονδύλι για ανέγερση φοιτητικών εστιών για να μπορούν να έχουν εστία τεράστια πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο Θητικής Αττικής, το Πάντιο Πανεπιστήμιο, το Γεωπονικό, το Παπί, τα οποία δεν διαθέτουν καν εστία και κονδύλι για να ανακαινιστούν οι ήδη υπάρχουσες εστίες που βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση. Ζητάμε τώρα το Υπουργείο να δώσει απάντηση στα δίκαια αιτήματά μας. Άνοιξε τις εστίες για τους φοιτητές. Στέγαση για όλους, απρόσκοπτες σπουδές. Η νέα γενιά έχει δανεικά. Ζητάμε αυτή τη στιγμή να υπάρξει συνάντηση εκπροσώπων με τον Υπουργό, τον Υφυπουργό, όποιον τέλος πάντων υπεύθυνο υπάρχει πάνω. Ωραία, να πάρθει τώρα εδώ πέρα απόφαση ότι θα δοθεί 300 ευρώ μηνιαίο επίδομα σε όλους τους επαρχιώτες φοιτητές, ότι θα ανεγερθούν νέες εστίες, ότι θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Ζήτηση και στέγαση, δωρεάν σπουδές, δεν είναι τελατές οι φοιτητές. Βρισκόμαστε εδώ από την Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, η μεγαλύτερη εστία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η οποία δεν έχει καν πόσιμο νερό. Κάθε μέρα πληρώνουμε εξάδες, τις κουβαλάμε από το σούπερ μάρκετ, έχουμε φέρει και νερό εδώ αντί ο Υπουργός να έρθει να δοκιμάσει. Αντιστοιχεί στην εστία μας ένα πλυντήριο ανά 200 άτομα και ολόκληρο κτίριο δεν είχε όλο το καλοκαίρι κλιματισμό, για να μην μιλήσουμε για την ποιότητα του φαγητού, την οποία κρίνουν και παράνομοι, όπως λένε, μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες. Είμαστε εδώ και θα παλέψουμε μέχρι να διορθωθεί αυτή η άθλια κατάσταση που επικρατεί. Έχουμε φέρει εδώ τα κουτάλια, συναδέλφους, να δείξει το νερό. Να κατέβει ο Υπουργός να θέλει να δοκιμάσει, να δει τι νερό πίνουμε μέσα στις εστίες. Η νέα γενιά έχει δανεικά. Ούτε βουλεύεται, ούτε προσκυνά. Αν νοιάζονται πραγματικά για τα προβλήματα των φοιτητών, για το γεγονός ότι πρωτοετοί συνάδελφοί μας αυτή τη στιγμή έχουν πάει τους 5 δρόμους σε όλη την Αθήνα και ψάχνουν σπίτι, για το γεγονός ότι οι συνάδελφοί μας στις εστίες δεν έχουν πόσιμο νερό και θέρμανση ή εμποντήσεων, για το γεγονός ότι ολόκληρα πανεπιστήμια δεν έχουν εστία, να κατέβουν εδώ και τώρα κάτω για να δώσουν απάντηση, γιατί τα λεφτά από την φορολογία των φορολογών μας στους επιχειρηματικούς προτείνους μέσα τέτοια παραδοσία, την αναβάση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την πανεπιστημιακή αστυνομία. Οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας δηλώνουμε και από εδώ, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, ότι κάθε φοιτητής, είτε είναι πρωτοετής και μόλις πέρασε στη σχολή του, είτε σε μεγαλύτερο έτος, θα βρει στο πλάι του, μπροστά σε αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, είτε στην εστία του, είτε με τον νίκη του, χιλιάδες συμφοιτητές του, τους φοιτητικούς συλλόγους, για να παλέψουμε μαζί, με όρους αλληλεγγύης αλλά και αγώνα, για να λύσουμε το πρόβλημά μας αυτό, να μπορέσουμε τελικά να σπουδάζουμε με δωρεάν στέγη,
με δωρεάν όλα μας τα δικαιώματα, απρόσκοπτα, να μπορέσουμε να πάρουμε το πτυχίο μας. Ακούστε καλά, φίλοι φοιτητές, ΣΥΤΙΣΥ και ΣΤΕΚΑΣΥ, δωρεάν σπουδές. Μετά από την πίεση που ασκήσαμε, επιβάλαμε ο Υπουργός κύριος Σταϊκούλας, αμέσως μετά τη συνεδρίαση της Βουλής, να έρθει εδώ στο Υπουργείο και να συναντηθεί με αντιπροσωπεία των φοιτητικών συλλόγων που θα καταθέσει τα αιτήματα και θα επιβάλλει να πάρουμε απαντήσεις. Ο αγώνας μας μπορεί να έχει κατακτήσεις. Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω. Δεν θα αφήσουμε ούτε ένα συνάδελφό μας που αγωνιά για το αν θα έχει στέγη πάνω από το κεφάλι του για να μπορέσει να σπουδάσει, να είναι μόνος του, να αντιμετωπίζει αυτή τη δύσκολη κατάσταση χωρίς να έχει στο πλάι του τους συναδέλφους του, το φοιτητικό του σύλλογο. Δημόρφωση τέλει!